από την πρώτη στιγμή που ενημερωθήκαμε για αυτά τα πράγματα και που ξεσπάσανε αυτές οι εξελίξεις και η βία στη Λιβύη, ο Πρωθυπουργός αμέσως παραιτήθηκε από αυτή την θέση του. Για τη συμμετοχή μου σε κάποιο ίδρυμα του κύριου Γκαντάφη, ποτέ δεν συμμετείχα. Μου είχαν στείλει γράμμα, δεν είχα αποδεχθεί ποτέ, μου είχαν βάλει το όνομά μου, είχαν βάλει το όνομά μου χωρίς την δικιά μου συγκατάθεση. Με καμιά πληροφορία η οποία μου ήρθε και δεν σηκώνει καμία αμφισβήτηση. Μπορείτε να μας εξηγήσετε γιατί ο σημερινός Πρωθυπουργός, ο κύριος Παπανδρέου, είναι από τον Ιούνιο του 2009 μέλος του Council of Trustees στο Gaddafi International Charity και Development Foundation και αν μέχρι στιγμής έχει υποβάλει για λόγους ευθυξίας και ευαισθησίας την παραίτησή του από αυτό το όργανο. Αυτή είναι η ερώτησή μου και περιμένω απάντηση. Εγώ επανέρχομαι στο θέμα του Ιδρύματος Καντάφη, στο οποίο συμμετέχει ή συμμετείχε μέχρι πρότινος ο κ. Παπανδρέου. Διότι το θεωρώ τρελό. Πού έχει ακουστεί πρωθυπουργός χώρας να συμμετέχει σε ίδρυμα διαχείρισης περιουσίας ουσιαστικά της οικογένειας Καντάφη στο Λονδίνο, καλά όσο ήταν πρόεδρος της Διεθνούς Σοσιαλιστικής. Ανέλαβε πρωθυπουργός και παρέμεινε. Δεν είχε την ευδειξία να παραιτηθεί. Αφορά το Ίδρυμα Καντάφη, όποιο Ίδρυμα Καντάφη και την συμμετοχή του κυρίου Παπανδρέου, εδώ ξαναζεσταμένη σούπα, αν μου επιτρέπετε να πω, από την πρώτη στιγμή που ενημερωθήκαμε για αυτά τα πράγματα και που ξεσπάσανε αυτές οι εξελίξεις και η βία στη Λιβύη, ο Πρωθυπουργός αμέσως παραιτήθηκε από αυτή την θέση του. Αυτό παρακαλώ να καταγραφεί για να μην υπάρχουν παρεξηγήσεις ή παρερμηνίες ή παραπληροφόρηση. Πάντως κύριε Υπουργέ, τι νόημα είχε η συμμετοχή του Πρωθυπουργού? Έχουν δίκιο οι συνάδελφοι που είναι. Σας παρακαλώ, μην τι νόημα είχε? Συμμετείχε σε άλλα, σας παρακαλώ, άλλα τέτοιου είδους τώρα ιδρύματα? Παρακαλώ, τώρα, παρακαλώ. Όσο για αυτό που είπατε, επειδή θέλω να διευκρινίσω κάτι, κύριε Πρόεδρε, θα μου δώσετε δύο λεπτά, γιατί πολλές φορές ακούω από τη Νέα Δημοκρατία για τη συμμετοχή μου σε κάποιο ίδρυμα του κύριου Γκαντάφη, ποτέ δεν συμμετείχα. Μου είχαν στείλει γράμμα, δεν είχα αποδεχθεί ποτέ, μου είχαν βάλει το όνομά μου, χωρίς την δικιά μου συγκατάθεση. Χωρίς το site τους βεβαίως. Και εσείς, πολλά blogs έχουν sites και γράφουν ό,τι θέλουν. Εγώ δεν είχα δώσει τη συγκατάθεση, κύριε. Να ξέρετε τι λένε. Εκτός αν θεωρείτε το site του κύριου Γκαντάφη αξιόπιστο και όχι αυτά που σας λέω. Αυτό που σας λέω. Λοιπόν, αυτό, αν θέλετε αυτό να το αξιολογήσει ο ελληνικός λαός.